Όταν κάποιος είναι επικεφαλής ενός ψηφοδελτίου επικρατείας, που είναι μια, επαναλαμβάνω, εξέχουσα θέση, μπορεί την ίδια στιγμή να διαφημίζει τον κύριο Βενιζέλο στην εφημερίδα του και μάλιστα να έχει και εξέχουσα θέση στη διαφήμιση αυτή, μισό λεπτό, και μετά, μισό λεπτό, και μετά να ασκείται κριτική και να μιλάμε για μεταρρυθμίσεις. Για δύο λεπτά, υπάρχουν και κάποιοι κανόνες δεοντολογίας. Και θέλω να σας πω και κάτι επιπλέον βεβαίως. Ασφαλώς ο κύριος Βενιζέλος είχε συνεργαστεί με τον κύριο Καρατζαφέρη το 2010, όταν ψηφίσαν εκείνο τον επέσχυντο νόμο που στην ουσία αναβίωσε την αμαρτωλή σύμβαση του Άκη Τσοχατζόπουλου για τα υποβρύχια. Και έχουν δώσει μέχρι τώρα στους Γερμανούς ο κύριος Καρατζαφέρης μαζί με τον κύριο Βενιζέλο 412 εκατομμύρια ευρώ. Και σας το λέω επειδή ήμουνα στην επιτροπή η οποία ερεύνησε το θέμα των υποβρυχίων. 412 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς να έχει μπει ούτε μία βίδα στα υποβρύχια. Ακούστε, καλό είναι να ασκούμε κριτική, αλλά ή παπάς παπάς ή ζευγάς ζευγάς. Όλα μαζί δεν γίνονται, και να ασκούμε κριτική και την ίδια στιγμή να διαφημίσουμε το ΠΑΣΟΚ μέσα από τα έντυπά μας.